Κύριε Βασιλάκο, πάρα πολλές περιπτώσεις πλέον με απάτες μέσω διαδικτύου. Έτσι, το πράγμα έχει παραγίνει. Είχαμε τώρα ένα καινούριο κύκλωμα το οποίο εξαρθρώθηκε ευτυχώς. Έχουν εκλέψει κόσμο στην Κρήτη, παντού έτσι, σε όλη την Ελλάδα. Με διάφορα. Κώστας ο Στάμου νωρίτερα εδώ μας έδειχνε στο κινητό του, Νίκο Βασιλάκο, ένα μήνυμα που έχει λάβει, υποτίθεται από τα ΕΛΤΑ. Οικείο κοντινό μου πρόσωπο εμένα και το είδα μάλιστα, ένα μήνυμα με το λογότυπο τράπεζας, μεγάλη συστημική τράπεζα. Πατάς ένα link και αυτομάτως έφυγαν 1.000 ευρώ. Δηλαδή δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει εδώ. 7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια είναι η λία των απατεώνων από απάτες που έχουν να κάνουν με τράπεζες στην Ελλάδα. Ναι. Πώς δρά το κύκλωμα, θα σας το πω αναλυτικά. Μόνο με τράπεζες μιλάμε τώρα. Μόνο τράπεζες μιλάμε. Δεν μπαίνω στη διαδικασία ΕΛΤΑ, ΑΔΕ, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πάρε πίσω χρήματα, ναι, γλίτωσε πρόστιμα, σβήσε κλήσεις και όλα τα σχετικά ή άλλες απάτες που μπορεί να γίνονται. Να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι για να καταλάβει ο κόσμος το πρόβλημα και το βασικό είναι δώστε λίγη προσοχή, διότι οι υποθέσεις που δυστυχώς χειριζόμαστε καθημερινά είναι πάρα πολλές και αυτή τη στιγμή όλες οι έδρες δικαστηρίων στην Ελλάδα είναι σε πολύ δύσκολη θέση, διότι πρέπει να αποδειχθεί ευθύνη της τράπεζας για να αποζημιωθεί ο καταναλωτής. Αν δεν αποδειχτεί συγκεκριμένα ευθύνη της τράπεζας, τα 20.000 ευρώ που είναι το ελάχιστο ως λία, το ποσό, δεν τα παίρνετε πίσω. Μάλιστα. Το πρώτο που κάνουμε, εάν μας συμβεί χτυπάω ξύλο, κρατάω λαγοπόδαρα και εύχομαι σε ό,τι υπάρχει εντός και εκτός κόσμου. Εάν μας συμβεί λοιπόν κάτι με τράπεζα, το πρώτο που πρέπει να κάνετε, το νούμερο ένα, είναι να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο της τράπεζας και να καταγραφεί η κλήση σας στο τηλεφωνικό κέντρο. Μόλις κάνετε την κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο και καταγραφή, πρέπει να αιτηθείτε άμεσα την επόμενη μέρα το πρωί, γιατί δυστυχώς αυτά συμβαίνουν απόγευμα και βράδυ. Την επόμενη μέρα το πρωί πηγαίνετε στο τηλεφωνικό κέντρο και λέτε «Σας παρακαλώ, καλοί μου άνθρωποι, δώστε μου το ηχητικό». Κρατάτε και το ηχητικό. Πηγαίνετε στην αστυνομία κατευθείαν και κάνετε μήνυση κατά γνώστων, ζητώντας να σας καταγραφούν και να δοθούν από την τράπεζα τα IP των δραστών. Πάρα πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, έτσι όπως τα ακούμε, μπορεί να είναι εύκολα. Να γίνουν πράξη τώρα και να μπει κάποιος σε μια τέτοια περιπέτεια, να πάρει το ηχητικό, να πάει στην αστυνομία, να πάρει 20.000 ευρώ, θα κατάξουμε. Και το ζήτημα είναι και κάποιο άλλο. Ξέρετε ότι ο νόμος που ψηφίστηκε και καλώς ψηφίστηκε και ήταν έτοιμά μας πάρα πολύ καιρό από όλες τις οργανώσεις που λέγαμε ότι πρέπει να προστατεύεται ο καταναλωτής και να μην έχει ευθύνη ο κύριος Καλακμάνης, ο κύριος Κοταρίδης, η κυρία Κασιμάτη, ο κύριος Βασιλάκος, αν χακεύτηκε το κινητό του, από πού και ως πού πρέπει να είναι ειδικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο κάτοχος του κινητού και να ξέρει αν είναι phishing το site. Η τράπεζα οφείλει να σε προστατεύει. Έτσι. Και σας ρωτάω τώρα, γίνεται να στέλνουν OTP αυτούς τους εξαψήφιους, οι εξαψήφιοι που επιβεβαιώνουν τη συναλλαγή να έρχονται στο Viber? Το ξέρετε ότι το Viber είναι η πρώτη πηγή για κλοπή εξαψηφίων και παρακαλώ όσους έχουν μη ενημερωμένα Android και ειδικά αυτοί που είναι πελάτες της Εθνικής να βγάλουν το Viber από τη συσκευή τους. Καθημερινά τα κρούσματα είναι πάρα πολλά. Την είπατε την τράπεζα στο παράδειγμα που ανέφερε. Δεν μπορώ να μην το πω γιατί όλες οι υποθέσεις που έρχονται με Viber είναι από συγκεκριμένη τράπεζα και το έχουμε πει μαζί επανειλημμένως πριν από 1,5 χρόνο σε αυτή την εκπομπή που είχαμε κάνει μαζί και είχαμε πει ότι δεν γίνεται να μην προστατεύει η συστημική τράπεζα τον πελάτη. Ωραία, κύριε Βασιλάκη, βάλτε ένα λεπτό. Όχι μόνο αυτό. Οι τράπεζες υποβάλλουν μηνύσεις. Ο κόσμος υποβάλλει όταν χρησιμοποιούν τα λογότυπά τους και αυτά. Έχουμε καμία περίπτωση που η τράπεζα. Κύριε Βασιλάκο, βάλτε μια ανατολή. Επειδή πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε ένα λεπτό να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Για να πούμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Για να ξέρει και ο κόσμος τι θα κάνει. Πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε ανοίξει το θέμα εδώ, το φάκελο απάτης μέσω διαδικτύου. Ο κύριος Βασιλάκος εδώ μας έχει τρομοκρατήσει λίγο με όλα αυτά που ακούμε. Πρέπει να σας τα πω και να σας πω ότι το πρώτο στοιχείο για να αποδείξω ως καταθέτης
πελάτης της τράπεζας ότι είμαι σίγουρα απάτη και αυτό πρέπει να το αποδείξω με τεχνική έκθεση στην έδρα του δικαστηρίου, είναι το ποσό της συναλλαγής. Δεν γίνεται λοιπόν όταν οι συναλλαγές μου είναι του 500 και του 1000 να γίνεται μια συναλλαγή 10.000 ευρώ. Να αδειάζει λογαριασμός. Να αδειάζει σε δύο κινήσεις ο λογαριασμός. Ξενοδόχο στη Σαντορίνη, 2.600 αναλήψεις. Mm-hmm. Εστιάτορα στη Μήλο, 3 αναλήψεις των 50.000 ευρώ, Δημήτρη. Ξενοδόχο στην Κρήτη, 3 αναλήψεις των 15.000 ευρώ. Μία απορία έχω. Και δεν γίνεται να μην... Νίκο μου, μία απορία. Συγγνώμη, θέλω να πάμε και στην κυρία Αργυρίου. Τα χρήματα αυτά φεύγουν από το δικό μου λογαριασμό και πάνε σε έναν άλλο λογαριασμό. Μέσα στην ίδια τράπεζα. Πρόσεξε. Αυτός ο λογαριασμός έχει ανοιχτεί μέσα σε αυτή την τράπεζα. Ναι. Δεν έχει στοιχεία η τράπεζα. Δεν έχει δικαίωμα η τράπεζα να μπει στον άλλο λογαριασμό, mm-hmm. αν εσύ ως φυγόμενος δεν πάρεις τηλέφωνο το τμήμα απατών της τράπεζας και πεις, παιδιά, εμένα οι συναλλαγές μου είναι το 500 ευρώ. Δεν υπάρχει κάποιος που πάρει τράπεζα να σε προστατεύσει. Εάν δεν κινηθείς ως θυγόμενος εσύ να κάνεις τη μήνυση, την τεχνική έκθεση, να βρεις τα IP, να πας στο δικαστήριο κατά της τράπεζας, πρόσεξε, όχι κατά του απατεώνα. Είναι, είναι κυνήγι μαγισσών να βρω τον απαντή. Άρα, υπάρχει χρυσός κανόνας να γλιτώσουμε όλοι αυτοί. Οι τράπεζες πρέπει να προστατέψουν τους πελάτες τους. Γιατί ο Κοσμάκης δεν μπορεί να ξέρει. Τα λεφτά σου τα παίρνει να τα πίσω. Τα παίρνεις τα χρήματά σου πίσω. Αν αποδείξεις ευθύνη της τράπεζας, όλες οι δικαστικές υποθέσεις που έχω χειριστεί έχουν να κάνουν με απόδειξη ευθύνης της τράπεζας και να πω ότι από το Σεπτέμβριο θα επιστρέφονται τα χρήματα γιατί ψηφίστηκε νόμος. Λοιπόν. Από το Σεπτέμβριο. Νίκο, θα μας επιτρέψει.